Αντιμέτωποι με τιμή εξυπηρέτηση για τακτικό ραντεβού είναι οι ασφαλισμένοι και μη που δεν έχουν προσωπικό γιατρό για τον Ιανουάριο του 2023. Όλα τα ραντεβού στις δομές της πρωτοβάθμιας υγείας της πόλης των Χανίων και όχι μόνο για το μήνα Δεκέμβριο είναι κλεισμένα. Στην προσπάθειά τους να κλείσουν ραντεβού για τη νέα χρονιά με παθολόγο αλλά και με γιατρούς κάποιων ειδικοτήτων, βρίσκουν οι ασθενείς τείχο αφού το Υπουργείο Υγείας ακόμα δεν έχει ανανεώσει τις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών. Δεν έχει έρθει κάποιο χαρτί προς την ΙΔΙΚΑ ή τέλος πάντων που αυτή κανονίζει τα ραντεβού, αλλά ούτε και προς της είπε ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις. Με αποτέλεσμα τα ραντεβού τους, όπως καταλαβαίνετε, φτάνουν μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Κοντεύουμε ήδη να είμαστε αρχές Δεκεμβρίου. Υπάρχουν ειδικότητες που τις ζητάει πολύ ο κόσμος, συνεπώς δεν μπορούν να βρουν γιατρό. Για το πρώτο κέντρο υγείας Χανίων, οι επικουρικοί γιατροί είναι 4, που είναι και οι μόνοι με τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι ίδιοι επιθυμούν να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ανανεώσουν τη σύμβασή τους για τους επόμενους πιθανότατα 6 μήνες, αλλά το κράτος καθυστερεί να υπογράψει. Ορθοπαιδικός, δερματολόγος, καρδιολόγος και παιδίατρος. Και μια οδοντίατρος, έχω και άλλους οδοντίατρους, αλλά αυτές οι 4 ειδικότητες, αν δεν ανανεωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα μείνουμε χωρίς ορθοπαιδικό, χωρίς δερματολόγο, χωρίς καρδιολόγο και χωρίς παιδίατρο. Οπότε περιμένουν. Το σύστημα, βέβαια, το τεχνικό είναι ότι αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις τους, δεν μπορεί και η ΔΙΚΑ να αφήσει ραντεβού. Και είναι λογικό, δεν μπορεί να κλείσει κάποιο ραντεβού σε έναν γιατρό που μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι. Ακόμα και να επιλέξει και ο ίδιος να μην την ανανεώσει τη σύμβασή του. Έτσι. Γιατί γίνεται αυτόματα, αλλά έχει το δικαίωμα να την αρνηθεί. Ένας δεύτερος λόγος που οι ασφαλισμένοι δεν βρίσκουν ραντεβού είναι ότι οι προσωπικοί γιατροί έχουν όλα κλεισμένα τα ραντεβού τους και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν εκείνους που δεν βρήκαν προσωπικό γιατρό για να γραφτούν. 60% περίπου ραντεβού ή 70% προσωπικού γιατρού και τα υπόλοιπα είναι για τακτικά ραντεβού για ανθρώπους που είτε είναι διερχόμενοι από την πόλη είτε δεν έχουν βρει ακόμα και δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό γιατρό. Ραντεβού για προσωπικό γιατρό υπάρχουν. Οπότε δεν υπάρχει θέμα εκεί. Αλλά για τακτικό, ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μπλοκάρισμα. Υπάρχει έλλειψη σε ραντεβού. Ο κύριος Ρούτσος εκτιμά ότι είναι θέμα χρόνου η ανανέωση των συμβάσεων, καθώς το Υπουργείο ψήφισε στον τελευταίο νόμο με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία την αξιολόγηση των επικουρικών όπως και των μόνιμων. Οι παρατάσεις που δίνονται είναι εξαμηνιαίες. Δηλαδή, ανανεωθήκαν τον Ιούνιο για τον Δεκέμβριο και πάμε. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ, αλλά ίσως δεν ξέρω. Είναι θέμα του προϋπολογισμού, είναι θέμα κάποιων άλλων πιέσεων, άλλων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν γίνεται ανανέωση για ένα χρόνο. Τέλος, ο διευθυντής του Πρώτου Κέντρου Υγείας Χανίων σημειώνει ότι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού είναι σωστός από την άποψη ότι έχει όλο το ιστορικό του ασθενούς και γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, το κράτος πρέπει να φροντίσει ώστε όλοι να έχουν το γιατρό τους και όχι μόνο εκείνοι που πρόλαβαν. Το κάτω-κάτω δεν φταίνει αυτοί. Είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι. Το κράτος αποφάσισε αυτό το θεσμό. Το κράτος επιδότησε και πρημοδότησε το θεσμό του προσωπικού γιατρού, ακόμα και για τους γιατρούς, με παραπάνω χρήματα. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα των γιατρών να μπουν στο σύστημα. Ο κόσμος σε καμία περίπτωση δεν φταίει.